Κύριε Καραθανασόπουλε, ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική, χωριστή και το δικό σας σχόλιο επίσης και για το ράλι των ανατιμήσεων και την ακρίβεια που ταλανίζει. Κοιτάξτε, πρέπει να εντοπίσουμε τις αιτίες. Και οι αιτίες εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι είναι διαχρονικές. Βρίσκονται στην πολιτική απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πράσινης μετάβασης. Μια πολιτική που με συνέπεια εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Άρα λοιπόν είναι συνυπεύθυνη για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα. Και δεύτερη αιτία είναι η σφοδρότατη ανταγωνισμή ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των διαδρομών. Και η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργητικά σε αυτούς τους σφοδρούς ανταγωνισμούς στο πλαίσιο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Αυτή την πολιτική πληρώνει ο λαός και την πληρώνει πολύ ακριβά και όσον αφορά το κύμα της ακρίβειας στην ενέργεια και όχι μόνο, με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής στηρίξανε και βεβαίως με τη σύγκρουση να μεταφέρεται και να δημιουργεί και ζητήματα και στην ευρύτερη περιοχή με το ρόλο της Τουρκίας, όπου η πρόσφατη άσκηση την οποία έκανε γαλάζια πατρίδα 2022 υπό το βλέμμα των Αμερικάνων έκανε απόβαση σε νησί. Για να δείξει λοιπόν ποιοι είναι οι τοποτηρητές εδώ των ζητημάτων και της αναθεώρησης της ιστορίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν η λύση είναι φανερό ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με αυτές τις πολιτικές. Με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα και κύρια. Τι σημαίνει λοιπόν προσπάθεια αντιμετώπισης της επίθεσης που δέχεται ο λαός μας? Σημαίνει λοιπόν πρώτον ότι πρέπει η χώρα μας να απεμπλακεί από την υπεριαλιστική σύγκρουση και να αποσυρθεί από τα μέτρα από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα σημαίνει ότι πρέπει ο λιγνίτης να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί χωρίς να επιβαρύνεται με τα τέλη ρήπων τα οποία έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πιο εύκολη η πράσινη μετάβαση. Ο εγχώριος λιγνίτης για να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο το οποίο ήταν καύσιμο στρατηγικής μετάβασης και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Και τρίτο ζήτημα η κατάργηση όλων των φόρων που επιβαρύνουν την ενέργεια καθώς επίσης και του χρηματιστήριου ενέργειας και του τέλους αναπροσαρμογής. Αυτά είναι απλά ζητήματα για να πεις ότι μπορεί να ανακουφιστεί ο κόσμος. Και βεβαίως για να μπορέσεις να υπάρξει αντιμετώπιση των όλων προβλημάτων που διαμορφώνονται χρειάζεται μια άλλη πολιτική που θα αξιοποιεί σχεδιασμένα το σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρας μας για να παρέχει φτηνή ενέργεια για το λαό αλλά και για τις ανάγκες της παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας μας, που αυτό σημαίνει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Δεν μπορεί για παράδειγμα αυτή τη στιγμή να βλέπουμε λύσεις μεσοπρόθεσμες οι οποίες εξυπηρετούν το αμερικάνικο LNG, το οποίο είναι πολύ ακριβό, και τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή το ενιαίο σκεπτικό καταθέτει το ΚΚΕ. Η ανάγκη λοιπόν ο λαός μας να συγκρουστεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συγκρουστεί με τους σχεδιασμούς που εξυπηρετούν τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου για να μπορέσει να βρει ανακούφιση, αλλά πάνω απ' όλα να ανοίξει το δρόμο για μια διαφορετική εξέλιξη στην οικονομία και στην κοινωνία στη χώρα μας, όπου στο επίκεντρο θα είναι οι ανθρώπινες ανάγκες και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών.